Αγαπητοί μας μαθητές, χαίρετε. Ευχόμαστε να είστε καλά και με τη βοήθεια του Θεού συνεχίζουμε τα μαθήματά μας εδώ στο τηλεσχολείο Ψαλτικής της 4Ε. Είμαστε στον ήχο πλάγιο του Δευτέρου. Συνεχίζουμε με τα επόμενα στοιχειρά ιδιόμελα της ακολουθίας του Εσπερινού. Να πάρουμε τη βάση μας λίγο χαμηλά. Πα. Είπαμε πως χρησιμοποιούμε την σκληρή χρωματική κλίμακα με βάση τον φθόγκο πα. Πα βουγάδι και ζώνη πα, πανίζω και δίγα βουπα. Πάμε παραλλαγή. Στην αρχή ταχυτά τη χρονική αγωγή, εμελώς θα έλεγα πως το λέμε. Νι πα 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 βου πα πα. Και μπαίνουμε στο ρυθμό. Δι 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 και δι γα δι γα βου πα βου πα πα. Και δι δι γα δι και ζω δι γα δι και ζω και δι γα δι και ζω δι. Δι και γα, δι και ζω και δι, γα, δι, γα, βου, πα, βου, πα, πα. Και, δι και ζω, νι, και ζω, ζω και, και ζω, νι, πα, νι, πα, νι, ζω και δι, δι και ζω, νι, ζω και δι, γα, δι. Ζω και νι, ζω και ζω και ζω, νι, ζω και δι, δι και ζω, νι, δι. Όλη την προηγούμενη μελωδική φράση θα την εξηγήσουμε στην συνέχεια. Ας συνεχίσουμε. Πα, δι, είμαστε στον δι. Και δι γα δι γα δι γα βου πα βου πα πα. Πα βου γα δι δι γα δι βου γα δι γα δι. Δι δι νι ζω νι ζω και ζω ζω νι ζω και δι και δι δι. Και αυτή τη μελωδική φράση και πάλι θα μείνουμε. Δι και δι γα γα δι γα δι γα βου πα βου πα πα. Ας τα δούμε από την αρχή και πάλι, να μείνουμε. Και ό,τι απορίες έχετε πιστεύω πως θα τις εξηγήσουμε. Ο στίχος δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Αρχίζουμε από το και. Πα βου γα δι και, και δι δι. Πεταστεί. Και δι δι γα δι και ζω δι γα δι και ζω και δι γα δι και ζω δι. Είμαστε στον πλάγιο του Δευτέρου, κάνουμε κάτι τα διαστήματα της σκληρής χρωματικής κλίμακας, ο ζω είναι με ύφεση. Συνεχίζουμε. Δι, δι και γα δι και ζω και δι. Γα δι γα βου πα βου πα πα. Και καταλήγουμε μία εντελής κατάληξη στον φθόγκο πα. Το μόνο που θα ήθελα να πω εδώ, βλέπουμε την πεταστή από τις σπάνιες φορές που θα την συναντήσουμε στην άρση. Ε. Δι, δι και γα δι και ζω και δι. Γα δι γα βου πα βου πα πα. Και συνεχίζουμε και θα δείτε πως το μέλος κινείται στο οξύ τετράχορδο, παραμένει χρωματικό. Και δι και ζωνί, και ζωνί, και ζω ζω και. Παρεστηγμένο γοργόν, το παρεστηγμένο, η τελεία, παρεστηγμένο είναι από την δεξιά μεριά. Αυτό σημαίνει ότι τα κεντήματα θα έχουν περισσότερο χρόνο, περισσότερη διάρκεια. Και ζω, και ζω, ζω και, και, και ζω, ζω και, και. Θα είναι πιο αισθητό στο μέλος. Και ζω, ζω και, και,
Τέζον υπανυπανιζό και δι. Προσέξτε λοιπόν τα διαστήματα και πάλι εδώ. Και ζω ύφεση, νη δίεση προς τον πα. Ο πα βέβαια είναι η κορυφή της κλίμακας στη φυσική του θέση. Το ίδιο και εδώ. Το λέω και πάλι. Και ζων υπανυπανιζό και δι. Δίκαι. Εδώ τώρα όμως, βλέπετε στον φθόγκο και, έχουμε τη φθορά του διατονικού γένους, του φθόγκου και. Αυτό τι σημαίνει, ότι έχουμε μία μεταβολή κατά γένος και το μέλος κινείται διατονικά. Κάτι το οποίο, το ξαναλέω, ο πλάγιος του Δευτέρου αρέσκεται στο οξύ τετράχορδο να εργάζεται διατονικά. Όχι πάντα, αλλά τις περισσότερες φορές θα έλεγα. Άρα λοιπόν, οφείλουμε λοιπόν με την μεταβολή αυτή, κατά γένος, να κάνουμε διατονικά διαστήματα. Και σονίζω και διγαδί. Τι σημαίνει θα κάνω διατονικά διαστήματα? Στην ανάβαση ο ζω φυσικός, στη φυσική του θέση, και ο νη βέβαια, όχι χρωματικός πλέον, στην κατάβαση ο ζω θα είναι με ύφεση. Ας το πω και πάλι από εδώ, από τον δι. Δι, δι και ζωνι, ζω και δι, γαδι. Και πάλι. Δι, δι και ζωνι, ζω και δι, γαδι. Θα μου πείτε γιατί να έχει δίεση εδώ τώρα. Το μέλος περιστρέφεται γύρω από τον δι. Θα κάνω την δίεση στον δι. Και συνεχίζω διατονικά. Εδώ ο ζω δεσπόζει. Άρα τι θα είναι στη φυσική του θέση. Δι, ζω, δι, δι, ζω, ζω και νίζω. Ζω και, ο και είναι με δίεση προς τον ζω. Ζω και νίζω και ζω και. Και εδώ ζω φυσικός και δίεση. Και ζω και ζωνί, ζω και δι. Ο ζω με ύφεση, καθώς έχουμε καθοδική πορεία του μέλους. Το ξαναλέω. Δι, ζω και νι, ζω και ζω και ζωνί, ζω και δι. Δι και ζωνί, δι. Μέχρι εδώ έχουμε την λύση της μεταβολής κατά γένος. Άρα, μέχρι εδώ έχουμε λοιπόν διατονικό γένος. Θα το ξαναπώ μια φορά ακόμη. Και πιο πάνω από τη μαρτυρία του και. Και, και ζωνί, πάνι, πάνι, ζω και δι. Δι και ζωνί, ζω και δι, γαδι. Ζω και νι, ζω και ζω και ζω νι, ζω και δι, δι και ζω νι, δι. Και εδώ βέβαια, ανεβαίνοντας στην ανάβαση, ο ζω είναι φυσικός. Πάλι να σας εξηγήσω, ζω φυσικός, ο και με δίεση προς τον ζω τον φυσικό. Νι, ζω φυσικός, έτσι. Άρα, το λέω και πάλι, δι, ζω και νι, ζω και δίεση, ζω φυσικός. Και ζω και, δίεση, ο και, ζω φυσικός, ζω, ο ζω, ζω νι, ζω και δι. Εδώ ο ζω θα είναι με ύφεση. Ζω νι, ζω και δι, δι και ζω νι, δι, φυσικός και πάλι. Και συνεχίζουμε. Και δι, γαδι, γαδι, γαβου, παβου, παπα. Παβου, γαβου, γαδι, δι, γαδι, βου, γαδι, γαδι, δι, βου. Θα το συνηθίσετε, από τον δι στον βου. Δι γαβου, γαδι γαδι, δι βου, γαδι γαδι, δι. Μεταβολή κατά γένος,
τίθεται η φθορά του δι του διατονικού γένους πάνω στον φθόγκο δι και οδεύουμε κατά το διατονικό γένος μέχρι και την λύση. Το λέμε. Δι, νίζω, νίζω και ζω. Το μέρος περιστρέφεται γύρω από το νι, ο ζω είναι κατά τι πιο υψηλός, κοντά στο νι. Νι, ζω και ζω, φυσικός και δίεση. Ζω και ζω, νι, ζω και δι. Στην κατάβαση ο ζω με ύφεση. Ζω, νι, ζω και δι. Το ξαναλέω. Δι, νι, ζω, νι, ζω και δι. Μία μελωδική φράση που την συναντήσαμε και στο πρώτο ιδιόμελο που είδαμε. Δι, δι και δι, γα, γα, δι, γα, δι, γα, βου, πα. Νομίζω πως το εξηγήσαμε. Πάμε να το ακούσετε και μέλος. Πα, δι, γα, βου, πα. Εμέ υπομενούσι δίκαιοι, έωσου ανταποδός μη. Σήμερον ο Χριστός θάνατον πατήσας, καθώς είπεν ανέστη. Και την αγαλίαση το κόσμο εδωρήσατο. Είναι πάντες κραυγάζοντες των ύμνων ούτως υπόμεν. Η πηγή της ζωής το απρόσιτον φως παντοδύναμε σωτήρ ελέησον ημάς. Και ακόμη μια φορά να τα ακούσετε. Παύγα δι και δι γα βου, παπά. Σήμερον και δι, σήμερον. Θα το πω και πιο αργά, για να κατανοήσετε λίγο περισσότερο τα διαστήματα. Σήμερον ο Χριστός θάνατον πατήσας, καθώς είπεν ανέστη. Και την αγαλίασιν ασιν το κόσμο εδωρήσατο. Είναι πάντες, για να κάνουμε και την πεταστή, διδιζώ, είναι πάντες, κραυγάζοντες των ύμνων, ούτως υπόμεν. Η πηγή της ζωής το απρόσιτον φως παντοδύναμε.
ελέησον ημάς. Το διαβάζετε, το λέτε πολλές φορές και έτσι αργά όπως το είπα και εγώ τώρα και στη συνέχεια βέβαια κανονικά στο ρυθμό, γιατί ο ρυθμός δεν είναι αυτός, λίγο πιο σύντομα το λέμε. Πάμε στο επόμενο. Πα. Και πάλι στην αρχή στον φθόγκο πα, για να μην το λέμε συνέχεια. Εκβαθέωνε και κραξάσει Κύριε, Κύριε, εις άκουσον της φωνής μου, σε Κύριε τον όντα εν πάση τη κτήση. Αμαρτωλή, πού φύγομεν. Το έχουμε δει το ποιητικό κείμενο και στα σύντομα μέλη του Πλαγίου Δευτέρου. Παραλλαγή. Δίζον και δι και δίχα δίχα βουπα βουπα πα πα βουγα δίχα βουπα πα βουγα δι και δι και νίζω και ζω και δίχα δι και και δι 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 γαβού παβού πανί παπα βου γαβού παπα πα Δι γα δι και γα δι βου γα δι βου γα δι νι νι και δι και γα Δίγα, βουπα, βουπα, πα. Εδώ έχουμε μία υπερβατή κατάβαση τεσσάρων φωνών. Κατεβαίνουμε στο νι, φεύγουμε από τη βάση μας. Θα το πούμε στη συνέχεια, θα το ξαναδούμε. Ας συνεχίσουμε. Νι και δι και γα. Δίγα, βουπα, βουπα, πα. Πα πα δι γα βου πα νι νι πα βου γα δι 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 και δι και δι γα δι γα δι γα βου πα βου πα 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 δι γα δι και ζω και ζω και δι γα Δι και ζω, δι και ζων, ζω και δίγα δι. Μεταβολή κατά γένος, ανεβαίνουμε διατονικά, έτσι. Θα τα εξηγήσουμε. Δι, ζων, 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 ζω και δι και δι δι. Δι και δι γα δι γα δι γα βου πα βου πα πα. Ας το δούμε από την αρχή αναλυτικά. Πα βου γα δι γα βου πα πα βου γα δι και δι και νίζω και. Χρωματικά έτσι. Και νίζω και ζω και δι γα δι δι και και δι δι. Υπάρχει άποψη και αν δεν έχει φθορά διατονική όταν φτάνουμε στο νι να ανεβαίνουμε διατονικά. Τώρα από τη στιγμή που δεν υπάρχει η χρήση της φθοράς θα χρησιμοποιήσουμε την σκληρή χρωματική κλίμακα. Είμαι της άποψης αυτής και το λέω λοιπόν και πάλι. Και νίζω και, έτσι δεν λέω, και νίζω και ζω, που είναι και πιο εύκολο ίσως, σε αντίθεση με την σκληρή χρωματική κλίμακα, που πρέπει να χτυπήσω τον νι με δίεση. Και νίζω και ζω και δι, γα δι δι και και δι δι. Δι 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 γα βου πα βου πα νι πα πα βου βου γα βου πα πα πα. Μία δίεση στον νι καθώς φτάνει το μέλος μέχρι τον νι και επιστρέφει στον πα, το ξαναλέω. Δι 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 γα βου πα βου πα νι πα πα βου βου γα βου πα πα πα. Δι γα δι και γα δι βου γα δι
Βουγαδίνη. Ίσως λίγο αυτή η κατάβαση των τεσσάρων φωνών να σας φανεί περίεργη, όπως και στα προηγούμενα ιδιόμελα. Θέλει απλά να το συνηθίσετε. Δίγα βουγαδίνη, νικέ δίκε κέγα, δίγα δίγα βουπα βουπα πα, πα πα δίγα βουπανι. Εδώ βέβαια είναι πολύ πιο ομαλή η κατάβαση, καθώς είναι και μία-μία φωνή, κατεβαίνουμε διαδοχικά. Νι, 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 φυσικός. Νι, νι, πα, βουγα, δι, 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 και, δι, και, δι, γα, δι, γα, δι, γα, βου, πα, βου, πα, πα. Πα, δι, γα, δι, και, ζω, και, ζω, και, δι, γα, δίκε, ζω, δίκε. Διατονικά λοιπόν. Δίκε, ζω, δίκε, ζώνη. Ζω φυσικός. Ζώνη, ζω και δι, ζω ύφεση. Ζώνη, ζω και δι, γα, δι, 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 νι, ζώνη, ζώνη. Όπως και στο προηγούμενο ιδιόμελο, νι, ζω κοντά στο νι καθώς περιστρέφεται το μέρος γύρω από το νι, ζω φυσικός, ζώνη, ζώνη και πάλι φυσικός, ζώνη, ζω και αυτός ο ζώ είναι με ύφεση. Δι, 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 νι, ζώνη, 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 ζω και δι, και δι, δι, δι και δι, γα, δι, γα, δι, γα, βου, πα, βου, πα, πα. Και θα έλεγα πως στο σημείο αυτό, καθώς το μέρος περιστρέφεται γύρω από το νι, νι, ζω, νι, ζω, νι, ζω, νι, ζω και δι. Συνέχεια ο ζω είναι κατά τι, προς τον νι. Κατά τι εννοώ λίγο προς τον νι, έχει μια έλξη, μια μελωδική έλξη, για να μην πω με δίεση. Και συνέχεια έτσι, έχει μια μελωδική έλξη. Δι, 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 νι, ζω, νι, ζω, νι, ζω, νι, ζω, και δι, και δι, 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 και δι, γα, δι, γα, δι, γα, βου, πα, βου, πα, πα. Αν και εσείς το μελετήσετε, το διαβάσετε πάρα πολλές φορές παραλλαγή και θα είστε σίγουροι για τα διαστήματα, μετά το μέλος θα είναι πολύ πιο εύκολο. Πάμε λοιπόν να το πούμε και εμείς μέλος. Πα εκβαθέωνε και κραξάσι, Κύριε, Κύριε, εις άκουσον της φωνής μου, σε Κύριε. Και εδώ βέβαια μπορούμε να κάνουμε στα κεντήματα και το η ερμηνεία ως παρεστηγμένο γοργό, ναι, γοργόν στα κεντήματα με το παρεστημένο από τα αριστερά και βέβαια και ίσον στη συνέχεια να πω σε, σε, και αυτό μπορώ να κάνω με τα κεντήματα σε κι, Κύριε, σε Κύριε, τον όντα εν πάση και νίζω και εν πάση τη κτήση αμαρτωλή που φύγομαι εν το ουρανό αυτός κατοίκεις εν το άδι επάτησας θάνατον εις τα βάθη τα της θαλάσσης εκεί
ηχήρ σου δεσπότα. Πριν συνεχίσουμε, ας δούμε και πάλι την κατάβαση στον Ι. Εις τα βάθη δίγαβου πάνη, εις τα βάθη τα της θαλάσσης, εκεί ηχήρ σου δεσπότα. Προσε καταφεύγομεν σι προσπίπτοντες οικετεύομεν. Ο Αναστάς εκ των νεκρών, ο Αναστάς νιζόνιν, ο Αναστάς εκ των νεκρών, ελέησον ημάς. Τα δύο αυτά ιδιόμερα είναι αρκετά για το σημερινό μας μάθημα. Σας εύχομαι καλό διάβασμα. Και θα ανταμώσουμε και πάλι εδώ στο τηλεσχολείο Ψαλτικής της 4Ε. Να είστε όλοι σας καλά. Χαίρετε.